Κατάφορη πρόκληση για την κοινωνία χαρακτηρίζει το ΑΚΕΛ ενδεχόμενη κατάργηση από την κυβέρνηση του μειωμένου φορολογικού συντελεστή στα καύσιμα και τη επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματο. Ο επικεφαλή του τομέα οικονομία του κόμματο, Χάρη Πολυκάρπου, επέρυψε στην κυβέρνηση αδιαφορία για την οικονομική κατάσταση των οικογενειών. Η χρονική επέκταση των μέτρων και η ανάγκη περαιτέρω στήριξη τη κοινωνία απέναντι στα πρωτοφανή επίπεδα πληθωρισμού, επιτοκίων και κόστου στέγαση αποτελούν αδύρητη κοινωνική ανάγκη. Ο Υπουργό Οικονομικών θα πρέπει να απαντήσει αν για την κυβέρνηση προτεραιότητα είναι υποταγή στι εντολέ του Διεθνέ Νομισματικού Ταμείου ή η αποφασιστική στήριξη τη κοινωνία. Ο Δημοκρατικό Συναγερμό με ανακοίνωση ζητά όπω τα δύο μέτρα για αντιμετώπιση τη ακρίβεια παραταθούν μέχρι τι 30 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την Πιντάρου, κάτι τέτοιο επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά, καθώ επίση και πρόσφατη σύσταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το γεγονό πω οι τιμέ των καυσίμων μειώθηκαν δεν μπορεί να είναι το μοναδικό κριτήριο, καθότι αυτό που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι το συνολικό κόστο ζωή, το οποίο συνεχίζει να αυξάνεται. Αλλά και όσο αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, είναι αυτή τη θερινή περίοδο που απαιτείται η στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα, αίσθηση προκάλεσε η παρέμβαση του τέο Υπουργού Οικονομικών Κωνσταντίνου Πετρίδη, ο οποίο με ανάρτηση στο Twitter όχι μόνο διαφώνησε με τη θέση του Δυσή, αλλά κατηγόρησε την ηγεσία του κόμματο για ροπή προ λαϊκισμό. Ω υπουργό που εισήγαγα τα μέτρα, θεωρώ ορθή την πρόθεση τη κυβέρνηση. Τα έκτακτα μέτρα πρέπει να τερματιστούν με την τιμή των καυσίμων χαμηλότερη από πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία, την άδικη καθολικότητα του μέτρου κτλ. Τέτοιε τοποθετήσει συνιστούν διολίσθηση Δυσή σε λαϊκισμό.